Οικισμός φάντασμα είναι η Αγία Πελαγία που δεν θυμίζει σε τίποτα το τουριστικό θέρετρο άλλων χρόνων. Η μάχη των ανθρώπων με τις λάσπες, που συνεχίζεται ακόμη και μία εβδομάδα μετά τη φωνική πλημμύρα, συγκλονίζει όσους αντικρίζουν την εικόνα. Εγώ δεν έχω πάθει τίποτα και τώρα μου έρθει να βάλω τα κλάματα, πώς θα σας πω. Αυτά που λέω που οι άνθρωποι να έχουν τόσες φαρμακείο, δεν ήρθαμε να πάρουμε τα φάρμακά μας, τα έχει πάρει όλα ο ποταμός. Τι να σας πω, δηλαδή να τραβάς τα μαλλιά σου. Συνολικά μέχρι σήμερα έγινε έλεγχος για την καταγραφή ζημιών σε 91 σπίτια σε Αγία Πελαγία, Παλαιόκαστρο και Λιγαριά, από τα οποία τα 52 αφορούν σε πρώτη κατοικία και τα 39 σε δευτερεύουσες κατοικίες, οι οποίες όμως είναι εκτός αποζημίωσης. Το σπίτι είναι, καταστράφηκαν τα πάντα, τα πάντα. Ναι, είμαστε στην παραλία εμείς. Οι εποχές ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες, δυστυχώς. Οπότε αυτό που ζητούν όλοι είναι άμεσα αποζημίωση. Βέβαια, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Για τα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, δεν θα πληρωθούν ούτε ένα ευρώ οι ιδιοκτήτες τους, αν δεν είχαν ασφαλιστεί για ακραία καιρικά φαινόμενα. Εκτιμάται ότι πάνω από 30 οχήματα καταστράφηκαν από την πλημμύρα. Ευτυχώς εμείς δεν πάθαμε ζημιά, αλλά έχει καταστραφεί η περιοχή. Εντελώς. Προσπαθούμε τώρα να δούμε τι έχουν φτιάξει. Μια της αποζημιώσης δεν είμαι και τόσο σίγουρος, γιατί από ό,τι έχει δείξει το παρελθόν, μάλλον είναι λίγο δύσκολο. Πιστεύω ότι τελικά θα κάνουν ό,τι κάνουν, θα ξεχαστεί και του χρόνου θα ψάχνουμε την επόμενη καταστροφή. Οι ιδιοκτήτες σπιτιών και ενοικιαζόμενων δωματίων προσπαθούν να σταθούν και πάλι στα πόδια τους, απομακρύνοντας έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές που καταστράφηκαν, ενώ στις επιχειρήσεις όπου απομακρύνθηκαν λάσπη και άχρηστο εμπόρευμα, δουλεύουν πυρετοδό συνεργεία. Το καζόνι φαίνεται γεμάτο λάσπη, η αυλή επίσης. Μπήκανε μέσα στα διαμέρισα δωμάτια που νίκιαζα, χάλια, τι να σου πω. Ξανά έγινε το 4 ή το 7 και μου είχε ανέβει πάλι το νερό εδώ που εγώ είμαι πιο ψηλά, δηλαδή έχω και 4 σκαλοπατάκια. Οι άλλοι προς τα κάτω, τώρα ήταν χειρότερο γιατί κάνανε ένα έργο αντιπληρημικό, το αντί μ' άρεσε και γέμισε. Αλλά λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που είδα, πάρα πολύ και δεν ξέρω και πιο κάτω, δηλαδή δεν μπορούμε να περπατήσουμε καν να πάμε. Λυπάμαι τους ανθρώπους, λυπάμαι τα μαγαζιά, λυπάμαι τη θάλασσα, τη φύση. Βέβαια η φύση εκδικείται. Λογικό, ύστερα από αυτό το έκτρωμα που φτιάξανε. Οι πληγέντες ζητούν άμεση καταβολή των αποζημιώσεων, καθώς τώρα έμειναν χωρίς σπίτια και επιχειρήσεις και χωρίς εισόδημα, με μόνη ελπίδα τη βοήθεια της πολιτείας και του κύματος αλληλεγγύης.